Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου του 2012 σήμερα, βροχερός ο καιρός, ξεκίνησε ήδη αυτή η αλλαγή καιρού που σας λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Από αργά απόψε τη νύχτα θα έχουμε μάλιστα και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Στη Θράκη είναι καλύτερα τα πράγματα, παραμένουν οι θερμοκρασίες, οι σχετικά υψηλές για την εποχή οι θερμοκρασίες. Πριν περάσουμε στην ισογραφία, να σας πούμε για μια είδηση που συγκλώνησε την πόλη της Θεσσαλονίκης. Σήμερα τα ξημερώματα, λοιπόν, ένα τουριστικό λεωφορείο. Ένα δυστύχημα είχαμε στην περιοχή της Καρδίας. 4 οι νεκροί, σοβαρά τραυματίες και 30 συνολικά τραυματίες μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία της πόλης. Τουριστικό λεωφορείο, λοιπόν, με Ρώσους τουρίστες, το οποίο γύριζε στην Θεσσαλονίκη με σκοπό να πάει τους τουρίστες στο αεροδρόμιο να επιστρέψουν στην πατρίδα τους από τη Χαλκιδική, λοιπόν, όπου παραθέριζαν. 4 νεκροί, λοιπόν, σήμερα τα ξημερώματα. Ένα σοβαρό δυστύχημα. Έβρεχε κιόλας εκείνη την ώρα. Έβρεχε και επίσης, σύμφωνα με μαρτυρίες, με τις πρώτες πληροφορίες, είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα ο οδηγός του λεωφορείου. Τώρα η τροχέα φυσικά θα ερευνήσει τις συνθήκες κατά τις οποίες έγινε αυτό το δυστύχημα. Σε ευχηθούμε οι υπόλοιποι, όσοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, να αναρρώσουν γρήγορα και να πάρουν εξιτήριο. Τώρα, άλλα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα. Πολιτική φυσικά επικαιρότητα είναι αυτή που βρίσκεται στο προσκήνιο. Οικονομικά θέματα θα δούμε σε λίγο. Θα μιλήσουμε για μια συνταξιούχο δασκάλα. Μάλλον θα μιλήσουμε με την συνταξιούχο δασκάλα, η οποία συνεχίζει να προσφέρει. Να προσφέρει όμως οικονομικά αυτή τη φορά. Οικονομικά σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Είχε δώσει στην πυροσβεστική υπηρεσία όχημα, είχε δωρήσει αλεξίσφαιρα γυλαίκα στην αστυνομία και τώρα άνοιξε βιβλιάρια σε μαθητές δημοτικών. Στη Χαλκιδική γίνεται αυτό, θα συνδεθούμε σε λίγο, θα μιλήσουμε μαζί της. Θα μιλήσουμε για καινοτόμες δράσεις στον αγροτικό τομέα, από επιχειρηματίες, λοιπόν, οι οποίοι συλλαμβάνουν καινούργιες ιδέες, με καινούργια προϊόντα ασχολούνται. Τα προϊόντα αυτά γίνονται ευρέως διαδεδομένα, γνωστά στο εξωτερικό. Διαφημίζουν τη χώρα μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αναφέρθησαν εχθές οι 14 αυτοί επιχειρηματίες στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και φυσικά θα κάνουμε το καθημερινό μας ταξίδι. Μείνετε κοντά μας, λοιπόν, καθώς ξεκινούμε με τα πρωτοσέλιδα από Θεσσαλονίκη. Πάμε στον Αγγελιοφόρο, πρωταθλητές της εξωστρέφειας. Ένα θετικό μήνυμα σε χαλεπούς καιρούς είναι αυτό που σας είπαμε μόλις τώρα. Οι 14 καινοτόμες επιχειρήσεις στο γεωργικό τομέα. Τι παράγουν, λοιπόν? Θα το δούμε λίγο πιο μετά αυτό το θέμα. 30% άνεργοι στη Δυτική Μακεδονία, αρνητική πρωτιά. Άναψαν φωτιές οι δηλώσεις Κατσάμπα, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ακριβώς επάνω βλέπουμε το δημοσίευμα από τη Χαλκιδική. Προσφορά χωρίς τέλος από συνταξιούχο δασκάλα. Θα μιλήσουμε με την κυρία Σταμπούλη σε λίγο. Ασπίδα στον καρκίνο του προστάτη, τα αντιοξυδοτικά. Αλλαγή χρήσης για το παλιό Ιντέρνη. Στη Θεσσαλονίκη το δημοτικό κτίριο Ιντέρνη, λοιπόν, υπάρχουν χρεωστούμενα της νυν ιδιοκτησία σύμφωνα με το Δήμο Θεσσαλονίκης και θα αλλάξει χαρακτήρα και χρήση. Και η Θεσσαλονίκη των αρχών του 20ου αιώνα, επιστροφή στο παρελθόν, λοιπόν, μέσα από κάρτ ποστάλ και συλλεκτικά κομμάτια, δύο εκθέσεις ανατέμνουν στην ιστορία. Έκρηξη οργής κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνεχίζονται, λοιπόν, οι ταραχές στην Αίγυπτο, στην Ιεμένη, στην Τινησία, στο Μαρόκο, στο Σουδάν. Μετά το θάνατο του διπλωμάτη, του Αμερικανού διπλωμάτη στη Λιβύη, έχουμε, λοιπόν, έκρηξη οργής εκεί. Η κατάσταση είναι έκριθμη. Ανησυχητικές διαστάσεις, μάλιστα, εκλαμβάνουν καθημερινά οι εκρήξεις αυτές, οι διαδηλώσεις οργής. Μπροστά, λοιπόν, χθες στην Αμερικανική Πρεσβεία της Λιβύης προσπάθησαν, στις Ιεμένης, με συγχωρείτε, μπήκαν τελικά στον προάβλιο χώρο της Πρεσβείας, της Αμερικανικής Πρεσβείας, οι κάτοικοι εξαγριωμένοι. Και είχαμε, μάλιστα, και τραυματισμούς, καθώς οι φρουροί άνοιξαν πυρ. Παραμένει, λοιπόν, έκριθμη η κατάσταση, καθώς το κινηματογραφικό φιλμ όπου ευεξεργάζεται την ζωή των μουσουλμάνων και συγκεκριμένα του Μωάμεθ έχει προκαλέσει σάλο, αναταραχές, λοιπόν. Μάλιστα, σε αυτές τις χώρες έχουν απαγορεύσει οι αρχές και την πρόσβαση των κατοίκων στο YouTube όπου είχαν βγει τα πρώτα πλάνα της ταινίας αυτής με σκοπό φυσικά να αποτρέψουν περαιτέρω αναταραχές. Θα δούμε, λοιπόν, παρακολουθούμε την πορεία, το τι ακριβώς γίνεται. Στο εσωτερικό του Αγγελιοφόρου ζητούν μείωση μισθωμάτων οι κηλικιάρχες στο νομό Θεσσαλονίκης. Σε οικονομικό αδιέξοδο βρίσκονται δεκάδες ιδιοκτήτες σχολικών κηλικίων του νομού Θεσσαλονίκης, οι οποίοι ζητούν τη μείωση μισθωμάτων για να μπορέσουν να ορθοποδήσουν και να αποπληρώσουν χρέη της περασμένης χρονιάς. Της περασμένης χρονιάς τα χρέη, λοιπόν, προσπαθούν να αποπληρώσουν. Από το Σεπτέμβριο του 2011 και κατόπιν ετοιμάτων της Ομοσπονδίας στα κατατόπου σωματείας του Υπουργείου Οικονομικών, θεσπίστηκαν ανά την επικράτεια επιτροπές διακανονισμού εμπορικών μισθώσεων προκειμένου κοινή συνενέση να επιτευχθούν εκπτώσεις
στα μισθώματά τους, λόγω της οικονομικής φυσικά κρίσης, έτσι. Ύστερα από την εξέλιξη αυτή, στα μισθώματα κηλικίων του Δήμου Θεσσαλονίκης αποφασίστηκε μείωση της τάξης του 25% και τώρα πια ζητούν περαιτέρω μείωση μισθωμάτων, να γίνει αυτό πραγματικότητα, καθώς είναι δυσβάσταχτα τα κόστη και φυσικά οι κηλικιάρχες έχουν αυξημένο πρόβλημα και αυτοί, άλλος ένας κλάδος που έχει πρόβλημα. Στο εσωτερικό πάλι του Αγγελοφόρου, νέα δωρεά από τη δασκάλα με τη χρυσή καρδιά. Όλα τα παιδιά του κόσμου είναι και δικά μου παιδιά. Πέρασαν από τα χέρια μου 5.000 μαθητές και όλοι είναι επιστήμονες. Η κυρία Παναγιώτα Σταμπουλή, λοιπόν, αφιέρωσε τη ζωή της στην εκπαίδευση, την οποία και υπηρέτησε 35 χρόνια. Δεν σταμάτησε όμως, καθώς συνεχίζει να προσφέρει όπως μπορεί, με κάθε τρόπο λοιπόν, δεν σταματά να βάζει ένα μικρό λιθαράκι και να βοηθά αυτούς που το έχουν ανάγκη και όχι μόνο στην εκπαίδευση. Κυρία Σταμπουλή, καλησπέρα. Γεια σας, γεια σας. Πολλά συγχαρητήρια, πολλά ευχαριστώ από μεριάς του κράτους, να πούμε, τι να πούμε. Ευχαριστώ κύριε, ναι. Λοιπόν, ανοίξατε βιβλιάρια στους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Κασανδρίας, του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου Κασανδρίας. Ναι, εκεί αποφύτησα και εγώ, εσείς, το Δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Κασανδρίας. Και κατέθεσα ένα κεφάλαιο εκεί και κάθε χρόνο θα παίρνονται οι τόκοι και θα βραβεύονται οι απόφοιτοι αριστούχοι μαθητές της έκτης. Πώς παρακινηθήκατε, κυρία Σταμπουλή? Έτσι, επειδή από αγάπη προς τα παιδιά και επειδή ήταν και το σχολείο το δικό μου. Τώρα να αποκαλύψουμε ότι έχετε προσφέρει και στην ελληνική αστυνομία αλλά και στην πυροσβεστική. Βεβαίως και στο Υπουργείο Υγείας έχω κάνει ένα στενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας που εξυπηρετεί 1.000.000 κόσμο το καλοκαίρι και δεν υπάρχουν ασθενοφόρα. Είναι κινητή μονάδα που μπορεί να σε περιθάλψει 10 μέρες χωρίς να πας στο νοσοκομείο. Εμείς σας βλέπουμε. Υπήρχαν κάτι σαράβαλα στην αρχή, οπότε ώσπου να σε ανεβάσουν στο κέντρο, στον Πολύγερο, πέθανε στον δρόμο. Σας βλέπουμε τώρα και στη φωτογραφία από το 2011, όταν παραδώσατε 35 αλεξής φραγιλέκα. Ναι, και στις αστυνομικές αρχές Θεσσαλονίκης. Ναι, βεβαίως. Και ένα συμβατικό αυτοκίνητο κατά των εγκλημάτων, ναι. Και πυροσβεστική υπηρεσία. Την πυροσβεστική υπηρεσία 1-4x4 να ανεβαίνει στις πιο ψηλές κορυφές και να προλαμβάνει την πυρόσβεση. Και τον εξοπλισμό που δεν είχαν τα παιδιά, κράνει στα κεφάλια τους για να προστατευτούν. Κύριε Σταμπουλή, τώρα κάποιος που μας ακούει θα λένε ότι προφανώς η κυρία είναι ζάμπλουτη, έχει πολλά χρήματα και αποφάσισε να κάνει δωρεές. Όλοι μπορούμε να κάνουμε όταν θέλουμε, είτε μικρό είτε μεγάλο. Όλοι μας μπορούμε να κάνουμε. Είπατε αποφοιτήσατε από το συγκεκριμένο δημοτικό σχολείο Κασανδρίας πριν πόσα χρόνια, κυρία Σταμπουλή? Αν επιτρέπετε τώρα, έτσι. Που θέλω να μου μεταφέρετε λίγο τις καταστάσεις του τότε, αν θυμάστε όταν ήσασταν μαθήτρια εσείς, με το σήμερα, να τις παραλληλήσουμε λιγάκι. Ναι. Ίσως να πούμε ότι εκείνα τα χρόνια ήταν καλύτερα, σήμερα είναι καλύτερα. Σήμερα οι απαιτήσεις των παιδιών, κύριε, είναι πολλές. Εμείς δεν είχαμε απαιτήσεις τότε. Μπορεί να μας βάζανε στην τσάντα μας μία φέτα ψωμί με ένα κομμάτι τυρί, περνούσαμε. Τώρα τα παιδιά έχουν απέτηση. Να μπουν στο διάλειμμα, να ψωνίσουν, να κάνουν, να ντυθούν πιο ωραία κλπ. Εμείς τότε δεν είχαμε. Τώρα έχουν απαιτήσεις πολλές τα παιδιά. Κυρία Σταμπουλή, εμείς θα σας ευχαριστήσουμε και πάλι, σας είπαμε, εκ μέρους των αρχών, των φορέων, τι να πούμε ακριβώς, δεν γνωρίζουμε και ελπίζουμε να συνεχίσετε αυτή τη δράση σας. Και όχι μόνο εσείς, φυσικά να γίνετε παράδειγμα. Δεν μου το υποδείχνει κανένας. Μόνη μου τα σκέφτηκα ότι έκανα. Και αν σκεφτώ κάτι άλλο, βέβαια. Ναι. Αν το σκεφτείτε και το μπορείτε, να το κάνετε, κυρία Σταμπουλή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ. Γεια σας. Ακούσαμε λοιπόν την δασκάλα με τη χρυσή καρδιά, όπως την έχουν ονομάσει. Ακούσατε για την προσφορά της, μια γυναίκα η οποία προσπαθεί να προσφέρει με κάθε τρόπο, δίνει από το υστέρημά της, δίνει ό,τι μπορεί. Έχει δωρήσει και εξοπλισμό στο Υπουργείο Υγείας, όπως μάθαμε, στην πυροσβεστική υπηρεσία όχημα, στις αστυνομικές αρχές σας, Αλεξής Φραγιλέκα, η Παναγιώτα Σταμπουλή, λοιπόν, η συνταξιούχος δασκάλα που έχει κάνει την προσφορά τρόπο ζωής. Τελευταίο χτύπημα, θα λέγαμε, στο Δημοτικό Σχολείο της Κασανδρίας, όπου παρέδωσε βιβλιάρια, έχει δωρήσει ένα συγκεκριμένο ποσό. Έκανε βιβλιάρια στα παιδιά, τα παιδιά φυσικά που αριστεύουν και έχουν τους καλύτερους βαθμούς. Έδωσε βιβλιάρια λοιπόν για ενίσχυση. Πολλά μπράβο και πάλι. Επαναλειτουργεί ο παιδικός σταθμός Ξηροκρίνης, μιας και είμαστε στον τομέα της παιδείας τώρα. Ένα θέμα που ανέδειξε η εφημερίδα Αγγελοφόρος εχθές. Είχε μια φωτογραφία συγκεκριμένη από την περιοχή της Ξηροκρίνης, από το παιδικό σταθμό που ανήκει στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Στην επαναλειτουργία του λοιπόν, του παιδικού αυτού
δημοτικού παιδικού σταθμού της Ξηροκρίνης, προχωρά ο Δήμος Θεσσαλονίκης, όπως τονίζει σε επιστολή που απέστειλε στην εφημερίδα, απαντώντας σχετικό σχόλιο αναγνώστη, η πρόεδρος του αρμοδίου οργανισμού βρεφονιπιακής, παιδικής και οικογενειακής μέριμνας του Δήμου Θεσσαλονίκης, η κυρία Κιβέλη Ρουμελιώτου. Ο σταθμός παρέμεινε κλειστός με απόφαση της προηγούμενης διοίκησης. Για το λόγο αυτό και σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Αστικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Δικτύων, έχει ανατεθεί σε εξειδικευμένο πολιτικό μηχανικό και ολοκληρώθηκε η έρευνα της στατικής επάρκειας. Είναι καλό το κτίριο δηλαδή, με λίγα λόγια, μπορεί να φιλοξενήσει τουλάχιστον 50 νήπια και 20 βρέφη. Ένας παιδικός σταθμός λοιπόν, ένας αναγνώστης στην εφημερίδα έστειλε την φωτογραφία, ως εγκαταλειμμένο τον χαρακτήρισε και αναρωτιόταν ο αναγνώστης για ποιο λόγο δεν το λειτουργεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης, και βλέπουμε την απάντηση την άλλη κιόλας μέρα. Είναι από τα καλά της δημοσιογραφίας, από τα καλά του τύπου, που βοηθούν λοιπόν και βρίσκουν λύσεις ίσως μερικές φορές. Πάμε στην αυριανή Μακεδονία Στράκης. 500.000 Βούλγαροι σε 2 μήνες στη Βόρειο Ελλάδα. Οι επισκέψεις λοιπόν, μισό εκατομμύριο Βούλγαροι επισκέφθηκαν μέσα σε 2 μήνες τη Βόρειο Ελλάδα. Φυσικά ήταν ένεση, τονωτική ένεση για τους επαγγελματίες, για τους ξενοδόχους, τους ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων. Με κύριο προορισμό λοιπόν τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική ήταν οι επισκέψεις αυτές. Άλλα θέματα από την εφημερίδα Αυριανή Μακεδονία Στράκης: ελληνικά προϊόντα χωρίς μεσάζοντες, φακές 1,5 ευρώ το κιλό στην Κατερίνη. Σας είχαμε πει λοιπόν για αυτή τη δραστηριότητα, ξεκινά σιγά σιγά. Ο Βενιζέλος έσωσε την παρτίδα με τη Siemens, αποσύρθηκε η διάταξη για τη συμφωνία με το γερμανικό κολοσσό. Ανοίγει το επάγγελμα του περιπτερά από το Υπουργείο Άμυνας, σας είπαμε και γι' αυτό εχθές. Σε γενική απεργία καλούν ΓΕΣΕΕ και ΑΔΔ. Αποφασίστηκε τελικά η ημερομηνία. 26 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, γενική απεργία, παραλύουν τα πάντα στη χώρα. Έφοδος διαδηλωτών στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιεμένη. Έως 19 Σεπτεμβρίου συνεχίζουν την επίσκεψη εργασίας οι γιατροί του ΕΟΠΗ. Οι γιατροί του ΕΟΠΗ που είχε βγει προς τα έξω ότι τα είχαν βρει με το Υπουργείο, είχαν μείνει ευχαριστημένοι από τις δηλώσεις του Υπουργού. Τελικά συνεχίζουν κανονικά μέχρι και την Τετάρτη, από ό,τι ενημερωνόμαστε. Η φαρμακοποία από την άλλη πλευρά, από το Σάββατο κανονικά δίνουν φάρμακα στον κόσμο. Μπορούν όλοι οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΗ λοιπόν να πηγαίνουν στα φαρμακεία και να γράφουν τα φάρμακά τους. Σύντομα οι ρυθμίσεις για τα δάνεια των Δήμων, από τον κύριο Σταϊκούρα, τον Υπουργό, αυτή η ανακοίνωση. Και Καλαμάτα, ναζιστική επίθεση σε σπίτι μετανάστη. Αφήνουμε και την αυριανή Μακεδονία Στράκης για να πάμε στην Δημοκρατία. Πάτησε νάρκη ο Στουρνάρας, ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας για σήμερα. Γιατί απεσύρθη άρον-άρον η τροπολογία για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό με τη Siemens. Μόλις τώρα το διαβάσαμε και στην αυριανή αυτό το θέμα, κεντρικό θέμα στη Δημοκρατία για σήμερα. Ο ελιγμός των αρχηγών έσωσε την κυβέρνηση από την πρώτη μεγάλη ήττα στη Βουλή. Δωρεάν σίτηση για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που υπηρετούν εκτός έδρας. Και για τους καθηγητές λοιπόν, για τους αναπληρωτές, όσοι είναι εκτός έδρας, δωρεάν σίτηση από το Υπουργείο. Θα ψηφιστεί σύντομα αυτό. Λεφτά υπάρχουν. Η Ελλάδα πλήρωσε χθες 200 εκατομμύρια ευρώ, ζεστά τα χαρακτηρίζει η εφημερίδα, για ομόλογα του ΟΣΕ, αλλά οι 10.000 μικροομολογιούχοι που έχασαν ό,τι είχαν στην άκρη με το PSI ακόμα περιμένουν. ΟΣΕ λοιπόν πληρώθηκε το ομόλογο το οποίο δεν είχε μπει στο PSI, το συγκεκριμένο ομόλογο. Και μιας και μιλάμε για τον ΟΣΕ λοιπόν, κάποιες διαμαρτυρίες είχαμε για την ιστοσελίδα της Τρένοσε, για την ηλεκτρονική κράτηση εισιτηρίων. Ψάξαμε το θέμα, προσπαθήσαμε να βρούμε ένα αρμόδιο να μιλήσουμε. Από το γραφείο παραπώνων τελικά μας απάντησαν, καθώς όλες οι άλλες γραμμές ήταν απασχολημένες. Βρέθηκε μια λύση. Πιστεύουμε ότι το site λειτουργεί κανονικά και μπορείτε να κρατήσετε τα εισιτήριά σας ηλεκτρονικά, καθώς έχετε και ειδική έκπτωση από εκεί. Τώρα, οι 14 επιχειρηματίες με καινοτόμες δράσεις στον αγροτικό τομέα, θα μείνουμε σε αυτό το θέμα, θα συζητήσουμε σε λίγο. Σας είπαμε και από την αρχή της εκπομπής. Απελπισμένοι γονείς αφήνουν τα παιδιά τους στα χωριά ΣΟΣ. Εξαιρετικά θλιβερό το περιστατικό αυτό, καθώς έχουμε την επιστροφή της βρεφοδόχου σε πολλές περιπτώσεις. Στα χωριά ΣΟΣ λοιπόν καταλείπουν τα παιδιά λόγω οικονομικής κρίσης. Νόμος σιωπής, οι Ελβετοί δεν δίνουν στοιχεία για καταθέσεις βουλευτών. Και άλλα θέματα από την εφημερίδα Δημοκρατία. Θεαγένειο, κτηνίατρος εξετάζει ασθενείς. Φασαρία στο νοσοκομείο λοιπόν για το ιατρείο διακοπής καπνίσματος προκάλεσε την άμεση παρέμβαση των αναπληρωτήριων Υπουργού Υγείας του κ. Σαλμά, που ζήτησε εξηγήσεις. Το Θεαγένειο λοιπόν επίσημα λέει πως ο κτηνίατρος έχει σπουδάσει, έχει ειδικό πτυχίο για να είναι εκεί που βρίσκεται. Και θα δούμε λοιπόν και την εξέλιξη αυτού του θέματος στις επόμενες ημέρες. Πάμε στο εσωτερικό τώρα της Δημοκρατίας. Η Ελλάδα πλήρωσε λοιπόν το ακούρευτο ομόλογο του ΟΣΕ στους ξένους. Έκπληξη το χαρακτηρίζει η εφημερίδα Δημοκρατία στο τίτλο της. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση αδιαφορεί για τις δραματικές απώλειες των μικροεπενδυτών.
Σας είπαμε λοιπόν και για τον ΟΣΕΤ, λειτουργεί κανονικά η ιστοσελίδα για την ηλεκτρονική κράτηση εισιτηρίων. Στο εσωτερικό τώρα, στο σαλόνι της εφημερίδας, μυστικά επιτυχίας με έντομα και σαλιγκάρια. Βλέπουμε εδώ και τις φωτογραφίες των επιχειρηματιών. Χθες λοιπόν, 14 επιχειρηματίες ξεχώρισαν με σούπερ καινοτόμες δράσεις στον αγροτικό τομέα. Ελληνικά λοιπόν επιγύρισαν, όπως γράφει η εφημερίδα, λογοπαίγνιο με τον τίτλο της όλης εκδήλωσης. Θα μιλήσουμε σε λίγο με έναν από αυτούς λοιπόν, για να μας πει τι ακριβώς έχει καταφέρει. Επιχειρηματίες λοιπόν που δείχνουν ότι όταν θέλουν και μπορούν και φυσικά διαφημίζουν την Ελλάδα, τη χώρα μας, στο εξωτερικό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άλλα θέματα τώρα από το εσωτερικό της Δημοκρατίας. Έντονο διεθνές ενδιαφέρον για το «Βελτιώνω την πόλη μου». Οργανισμοί, φορείς, δήμοι αλλά και ιδιώτες από την Αυστρία, τη Χιλή, το Πακιστάν, την Κροατία, τη Βραζιλία, ακόμα και τα εθνικά πάρκα της Δυτικής Αυστραλίας επιθυμούν να διδαχθούν από μια ελληνική εφαρμογή για το πώς θα βελτιώσουν τις πόλεις τους. Πρόκειται για την εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου, αιτήματα, παράπονα και προτάσεις πολιτών» που αναπτύχθηκε από την ερευνητική ομάδα Uranio του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου People, ήταν αυτό, για εφαρμογές έξυπνων πόλεων και εφαρμόζεται εδώ και 4 μήνες από το Δήμο Θέρμης, έτερο στο έργο. Όλοι αυτοί λοιπόν δήλωσαν ενδιαφέρον, θέλουν την εφαρμογή που ανέπτυξε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και δίπλα ακριβώς θερμή υποδοχή στα χρυσά μυαλά που έφτιαξαν λογισμικό για το Αλτσχάιμερ. Φοιτητές πάλι του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, μία από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο είναι πλέον αυτή στον σχεδιασμό λογισμικού. Η ομάδα των φοιτητών του Αριστοτελείου που συμμετείχε στον διεθνή διαγωνισμό Imagine Cup με το έργο συμβίωσης, χθες το πρωί οι Βρετανικές αρχές υποδέχτηκαν τους νικητές και τους συνεχάρισαν. Τα συγχαρητήρια δέχτηκε ο αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών, Λεόντιος Χατζη Λεοντιάδης, ο οποίος ήταν και ο μέντορας, κατά κάποιον τρόπο, της ομάδας των φοιτητών που απαρτίζεται από τους. Ας τους αναφέρουμε, καθώς πρέπει να ακούγονται αυτά τα ονόματα. Δημήτρης Μανδηλιώτης, Κώστας Τούμπας, Κατερίνα Κυπριώτη και Κική Κάζα. Οι Έλληνες λοιπόν φοιτητές νίκησαν στο διαγωνισμό Imagine Cup, η ομάδα συμβίωσης, winners, βλέπουμε εδώ, Greece, η Ελλάδα λοιπόν, και φυσικά τους επιφύλαξαν θερμή υποδοχή. Αφήνουμε και αυτό το θέμα από την Δημοκρατία. Γυρίζοντας σελίδα, θα σταματήσουμε σε ένα ακόμη Έλληνα που διακρίνεται στο εξωτερικό, ένας Έλληνας λοιπόν που βρίσκεται πίσω από το Facebook. Δείτε λοιπόν τώρα. Ο Αποστόλης Λέριος, που τον βλέπουμε εδώ στη φωτογραφία, έχει αναλάβει το τιμόνι της καινοτομικότητας και φρεσκάρει καθημερινά το site. Ο δικός μας λοιπόν Απόστολος Λέριος γεννήθηκε στην Ελλάδα, τελείωσε το κολέγιο και έφυγε για σπουδές στο Στάνφορντ της Καλιφόρνιας. Σήμερα βρίσκεται στο τιμόνι της καινοτομικότητας της εταιρείας που έχει αλλάξει το τοπίο στην κοινωνική δικτύωση, απασχολούμενος ως σχεδιαστής μηχανολόγος λογισμικού στο Facebook. Ο ρόλος του δηλαδή είναι μεταξύ άλλων να παράγει νέες τεχνικές που βασίζονται στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας, ώστε η εμφάνιση του δημοφιλούς κοινωνικού δικτύου να παραμένει ανά πάσα στιγμή καινοτόμος και φρέσκια. Φανταστείτε ότι 350 εκατομμύρια φωτογραφίες ανεβαίνουν την ημέρα. Τεράστιες ποσότητες. Μόνο οι φωτογραφίες λοιπόν 350 εκατομμύρια είναι. 350 εκατομμύρια και ένας Έλληνας βρίσκεται εκεί για να βρίσκει κάθε φορά κάτι καινούριο, κάτι καινοτόμο για να φρεσκάρει το δίκτυο αυτό κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook, το γνωστό σε όλους πλέον δίκτυο. Άλλα θέματα τώρα από την εφημερίδα Δημοκρατία, το Μέτσοβο ποντάρει στον χειμώνα. Το χειμώνας λοιπόν πάει και φυσικά πάρα πολύ στο Μέτσοβο. Ένα νέο ισχυρό ατού προστίθεται και φέτος στο ελκυστικό πακέτο χειμερινού τουρισμού της Ηπείρου. Πρόκειται για το χειροδρομικό κέντρο Ανηλίου, που πρόκειται να λειτουργήσει προσεχώς αφού ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο διαγωνισμός μίσθωσης που πραγματοποίησε ο Δήμος Μετσόβου. Η κατασκευή του χειροδρομικού κέντρου ξεκίνησε το 1998 από την πρώην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και ολοκληρώνεται τώρα από την περιφέρεια Ηπείρου. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Μετσόβου, Νίκο Τσομπίκο, τους αντιδημάρχους και τους μισθωτές του κέντρου, τους οποίους και ενημέρωσε για τις παρεμβάσεις που είναι σε εξέλιξη από την περιφέρεια για την ολοκλήρωση των βασικών υποδομών, καθώς και για το χρόνο παράδοσής τους. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε πως το Μέτσοβο ποντάρει και πραγματικά θα το καταφέρει στον χειμώνα. Το Μέτσοβο δεξιά βλέπουμε τη συνάντηση που είχε ο Περιφερειάρχης με τον Δήμαρχο και τους αντιδημάρχους. Και τους μισθωτές του κέντρου, και εδώ μια πανοραμική φωτογραφία από το Μέτσοβο. Πραγματικά πανέμορφο. Βλέπουμε και τα χιόνια, είναι από χειμώνα η φωτογραφία που έρχονται σιγά σιγά. Το Μέτσοβο, πραγματικά που είναι όμορφο, θα λέγαμε και τον χειμώνα και το καλοκαίρι και όλη τη διάρκεια του έτους. Ακόμα ένα θέμα στο οποίο
Θα σταθούμε, είναι το χτύπημα που σας προλογίσαμε από το πρωτοσέλιδο. Ένας κτηνίατρος λοιπόν στο Θεαγέννη, ο οποίος εξετάζει ασθενείς. Η καταγγελία που προκάλεσε την παρέμβαση Σαλμά. Διαβάζουμε λοιπόν στο ρεπορτάζ του Θάνου Χερχελετζή ότι ο κτηνίατρος εξετάζει ασθενείς που θέλουν να διακόψουν το κάπνισμα. Η καταγγελία που έκανε ο διευθυντής της πνευμολογικής κλινικής του Θεαγένειου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, ο κ. Ιάκωβος Άντζελ, προκάλεσε την παρέμβαση του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, του κ. Μάριου Σαλμά, ο οποίος ζήτησε να δοθούν εξηγήσεις από το διοικητή του νοσοκομείου. Ο διοικητής, να πούμε, του νοσοκομείου είπε μεταξύ άλλων πως ο κτηνίατρος δεν εξετάζει ασθενείς, κάνει επισκέψεις κυρίως σε σχολεία και μιλά για την αντικαπνιστική αγωγή. Έτσι λοιπόν βλέπουμε πως δόθηκαν οι εξηγήσεις. Ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κ. Θρασίβουλος Βεντούρης, όπως λέει στην εφημερίδα Δημοκρατία, μετατάχθηκε η κτηνίατρος από το ΑΧΕΠΑ στο Θεαγέννη το 2005 και η οργανική της θέση είναι στο Σημειονίδιο Ερευνητικό Κέντρο, καθώς είναι υπεύθυνη για τα ποτήκια που εκτρέφονται και χρησιμοποιούνται για αντικαρκινικές έρευνες. Όσον αφορά την τοποθέτησή της στο Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος, τόνισε ότι η συγκεκριμένη υπάλληλος διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στην Αντικαπνιστική Αγωγή Υγείας που χορηγήθηκε από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Βλέπουμε πως οι καταγγελίες του κυρίου Άντζελ, που κατήγγειλε ότι τοποθετήθηκε κτηνίατρος παράνομα και ασκεί τα ιατρικά καθήκοντα, είχαν άμεση αντίδραση, είχαν άμεση ανταπόκριση τόσο στο Υπουργείο όσο και στη διοίκηση του νοσοκομείου και δόθηκαν κάποιες εξηγήσεις. Τώρα θα δούμε τη συνέχεια του θέματος. Όπως σας είπαμε και από την αρχή, οι καταιγίδες και οι βροχές είναι εν όψη. Από το βράδυ λοιπόν θα έχουμε περισσότερες, θα έχουμε εντονότερα μάλλον τα φαινόμενα. Και το αύριο Σάββατο θα κορυφωθούν. Βλέπουμε λοιπόν και στο δημοσίευμα της εφημερίδας καταιγίδες και βροχές σήμερα, κύμα κακοκαιρίας σε όλη τη χώρα, έως και το βράδυ της Κυριακής. Βελτίωση του σκηνικού από Δευτέρα, όπως μας είπε και ο μετεωρολόγος ο κύριος Σιούτας χθες λοιπόν, από τη Δευτέρα σιγά σιγά θα επανέλθουν οι φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, θα σταματήσουν οι βροχές για αρκετά σημαντικό διάστημα. Καταιγίδες και βροχές λοιπόν από σήμερα. Ήδη εδώ στην κεντρική Μακεδονία το έχετε καταλάβει. Πάρα πολλές περιοχές λοιπόν, στις οποίες μάλλον βρέχει από το πρωί, κατά τόπους βρέχει αρκετά διαστήματα της ημέρας και το βράδυ θα γίνουν εντονότερα τα φαινόμενα. Πάμε στη Μακεδονία. 70.000 αδιάθετα διαμερίσματα, ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Πτώση ρεκόρ στις τιμές ακινήτων. Φθηνά σπίτια ακόμη και σε περιοχές ελίτ. Η κρίση στην κλιματαγορά δεν έχει προηγούμενο. Η εφημερίδα παρουσιάζει σήμερα το πώς διαμορφώνονται οι τιμές των ακινήτων προς ενοικίωση και προς πώληση σε όλες τις περιοχές της Θεσσαλονίκης. Η αγορά κατοικίας παρουσιάζει πρωτοφανή καθίζηση που κατά τους κτηματομεσίτες αγγίζει το 90% εξαιτίας της έλλειψης ρευστότητας. Για πρώτη φορά τα ενοίκια στα διαμερίσματα και τα καταστήματα, ακόμη και σε ακριβές περιοχές, παίρνουν την κατιούσα. Οι τιμές έχουν υποχωρήσει έως και 50% σε επαγγελματικές στέγες, ενώ στις κατοικίες οι μειώσεις των ενοικίων προσεγγίζουν το 30%. Μειώνονται λοιπόν τα ενοίκια και η αγορά θα λέγαμε ακινήτων γνωρίζει μια ευθύνουσα πορεία το τελευταίο διάστημα. Βέβαια οι πτώσεις και στις τιμές ελπίζουμε να φέρουν γρήγορα άνοδο καθώς είναι ένας μεγάλος κλάδος που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και εντάσσονται σε αυτόν. Πιέρ Μοσκοβισή να γίνει βιώσιμο το ελληνικό χρέος. Βλέπουμε εδώ την δήλωση του Γάλλου Υπουργού Οικονομικών κατά τη χθεσινή επίσκεψή του στην Αθήνα. Τόνισε ότι ο κρίσιμος παράγοντας είναι η χώρα μας να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Έκθεση τα πολλά πρόσωπα της Θεσσαλονίκης. Υπουργείο Παιδείας περισσότεροι φοιτητές σε προγράμματα σύντησης, όπως και αναπληρωτές καθηγητές, από ό,τι είδαμε, θα ενταχθούν σε αυτά τα προγράμματα. Ανεργία καλπάζει με 28,6% στη Θεσσαλονίκη και πυλώνας ανάπτυξης η γεωργία κατά τον Αθανάσιο Τσαφτάρη, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Πάμε στο εσωτερικό πάλι της εφημερίδας, η εφημερίδα Μακεδονία. Και θα σταματήσουμε τώρα στην έκθεση. Η πόλη λοιπόν μέσα από εικόνες, το μορφωτικό ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης θα γίνει αυτό. Η μεγάλη φωτογραφία που αντικρίζει ο επισκέπτης μόλις μπει στη Βίλα Καπαντζή δεν αποτελεί πέρα από μια θαυμάσια άποψη της πόλης από το λιμάνι. Μόνο μια εξαιρετικής ποιότητας αναπαραγωγή της παλαιότερης ίσως φωτογραφίας της Θεσσαλονίκης. Η έκθεση λοιπόν αυτή η οποία θα γίνει όπως σας είπαμε στο μορφωτικό ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης εντάσσεται φυσικά στα 100 χρόνια απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης και θα διαβάσουμε σε λίγο και για άλλες τέτοιου είδους εκθέσεις που θα συμβούν και θα λάβουν χώρα στην Θεσσαλονίκη. Στη Μακεδονία μένουμε τώρα και θα δούμε μια μικρή φωτογραφία, μια φωτογραφία από το Βερολίνο
Στη Γερμανία λοιπόν, στους Έλληνες έχει βγει το όνομα, όμως εκείνη που ενισχύει τον μύθο ότι είμαστε πότες και γλεντζέδες βρίσκεται όλο και πιο συχνά με ένα ποτήρι μπύρα στο χέρι. Κυρία Μέρκελ λοιπόν κήρυξε την πανηγυρική έναρξη του περίφημου Oktoberfest και για μια ακόμη φορά το τελευταίο διάστημα συνελήφθη να απολαμβάνει τη δροσιά, προσφέρει το γερμανικό σήμα κατά τεθέν, τη βλέπουμε εδώ με μια μπύρα στο χέρι, την κυρία Μέρκελ λοιπόν, η οποία όλο και περισσότερο το τελευταίο διάστημα την βλέπουμε με μια μπύρα στο χέρι. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό, αλλά εμείς απλά το μεταφέρουμε. Πάμε στον τύπο Θεσσαλονίκης. Η Γεωργία καλείται να μας σώσει, ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας σήμερα. Φτάνει να βρεθούν Γεωργοί να την αγκαλιάσουν από κάτω, ο υπότιτλος. 14 καινοτόμοι επιχειρηματίες τόλμησαν να κοιτάξουν μπροστά και πέτυχαν. Είναι το θέμα λοιπόν που σας είπαμε και νωρίτερα. Πέφτουν 750 εκατομμύρια ευρώ στην αγορά. Υπογραφή συμφωνίας φτάνει να μην τα φάνε οι επιτίδη, γράφει ο τύπος Θεσσαλονίκης, και άλλα θέματα δίπλα ακριβώς. Την επιμήκυνση των δανείων κέρδισε ο Δήμος, ικανοποίηση από την ΚΕΔΕ για την ευνοϊκή ρύθμιση των δανείων τον ΟΤΑ με χαμηλότερο επιτόκιο, την οποία προωθεί η κυβέρνηση. Μεγάλη κομπίνα αποκαλύφθηκε στη Λάρισα, έπαιρναν αέρα αυτοκίνητα, μηχανήματα και εμπορεύματα. Στη Λάρισα λοιπόν ένα κόλπο, είχαν στήσει μια μεγάλη κομπίνα λοιπόν, αποκαλύφθηκε αυτή από τους άντρες της αστυνομίας. Και τι ακριβώς θα διαβάσουμε ευθύς αμέσως. Κομπίνα ύψους 162.000 ευρώ σε βάρος εμπόρων αυτοκινήτων και μηχανημάτων είχαν στήσει στη Λάρισα 6 άτομα υπό την καθοδήγηση ενός 44χρονου. Οι δράστες είχαν στήσει εικονική επιχείρηση στο όνομα του 49χρονου με σκοπό την αγορά εμπορευμάτων και τη μετέπειτα πώλησή τους σε τιμές πολύ χαμηλότερες σε σχέση με αυτές της αγοράς. Για την επίτευξη του σκοπού τους προχώρησαν στην έκδοση μπλοκ επιταγών για αγορά των εμπορευμάτων, ενώ προκειμένου να πείθουν για τη φερεγγιότητά τους, κατέβαλαν μικρό χρηματικό ποσό ως προκαταβολή στους πολιτές και για το υπόλοιπο ποσό εξέδιδαν μεταχρονολογημένες ακάλυπτες επιταγές. Στο πλαίσιο των παράνομων δραστηριοτήτων τους χρησιμοποιούσαν πλαστές υπεύθυνες δηλώσεις και με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να αποσπάσουν πανάκριβα οχήματα. Αναφέρει και τις μάρκες στο ρεπορτάζ η εφημερίδα. Επίσης, κατάφεραν και πήραν ηλεκτρονικές γεννήτριες, αναλώσιμα εμπορεύματα και εργαλεία. Έχουν ταυτοποιηθεί λοιπόν τα δύο άτομα, 44χρονος, 49χρονος, αναζητούνται άλλα 4 μέλη. Κατάφεραν λοιπόν και απέσπασαν πάρα πολλά αυτοκίνητα με αυτόν τον τρόπο, αφού έπαιρναν αέρα αυτοκίνητα, δεν υπήρχαν τα αυτοκίνητα τα οποία ισχυρίζονταν ότι έχουν, και τα μετέτρεπαν τελικά σε πραγματικά αυτοκίνητα, μηχανήματα αλλά και εμπορεύματα. Είπαμε λοιπόν, αναζητούνται οι υπόλοιποι 4 του κυκλώματος. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια μικρή στάση, θα ξεφυλίσουμε τις σελίδες της ιστορίας, θα δούμε λοιπόν τι συνέβησαν σήμερα 14 Σεπτεμβρίου. Θα ενημερωθούμε φυσικά και για τις θερμοκρασίες πόλεων, δώστε ιδιαίτερη προσοχή, καθώς θα δείτε ότι ο υδράργυρος πέφτει αρκετά χαμηλά από απόψε το βράδυ και αύριο ειδικά θα δούμε μέχρι και στην πόλη Θεσσαλονίκη θερμοκρασίες κάτω των 20 βαθμών Κελσίου που είχαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε.
Είδατε λοιπόν και τις θερμοκρασίες που θα έχουμε αύριο σε πολλές πόλεις της κεντρικής Μακεδονίας αλλά και της δυτικής Μακεδονίας. Βλέπουμε πως ο υδράργυρος πέφτει μέχρι και 10 βαθμούς Κελσίου σε μια περιοχή που ίσως, μάλλον όχι ίσως, πρέπει να έχει πολύ δροσιά, είναι και αυτή της Παναγίτσας Έδεσας. Η Παναγίτσα λοιπόν του νομού Πέλλας μας περιμένει για να τη γνωρίσουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η κυρία Αναστασία Κρητίδου. Καλησπέρα σας από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας κύριε Κλιμητσίδα. Θέλουμε να μας γνωρίσετε τον τόπο σας. Καταρχάς αυτό που είπαμε ισχύει, έχει δροσιά αυτή τη στιγμή ο τόπος σας? Για σήμερα ή για όλο το καλοκαίρι? Μιλάμε για σήμερα. Για σήμερα πολύ δροσιά έχουμε, είναι πολύ καλά γιατί έχουμε καεί τόσο τις ημέρες. Τώρα από αύριο λέει θα πέσει η θερμοκρασία περισσότερο. Καλή είναι η θερμοκρασία σήμερα. Είναι και ένας καιρός πάντως που πηγαίνει στην Παναγίτσα, θα λέγαμε, καθώς ο χειμώνας είναι αυτός καθ' αυτού ο καιρός που ταιριάζει, ο χειμωνιάτικος, έτσι δεν είναι? Λίγο, ναι. Θα μας γνωρίσετε λοιπόν τον τόπο σας, αν και θα σας επισκεφθούμε. Τι θα συναντήσουμε? Τι θα συναντήσετε? Ένα όμορφο χωριό, σε υψόμετρο 720 μέτρων. Το οποίο έχει έναν χαρακτήρα παραδοσιακό, θα λέγαμε, μοιάζει με περισσότερο... Παραδοσιακό, είμαστε προσφυγικό χωριό. Είναι πόντι περισσότερο και λίγη μικρασιά τα Θρακιώτε. Είναι πολύ ωραίο το χωριό μας. Θα μας μεταφέρετε... Να το επισκεφτείτε, να το γνωρίσετε. Να μας μεταφέρετε μια εικόνα του χειμώνα. Το μιας χειμώνα. Και έχετε δίπλα και το χιονοδρομικό κέντρο του Βόρα. Είμαστε έτσι, ακριβώς στους πρόποδες του Βόρα. Είναι πολύ ωραίο το χωριό, χιονισμένο, πανέμορφο με τα δέντρα. Έχουμε δάσος πολύ ωραίο. Γενικά το χωριό έχει μια ανάπτυξη στον τουρισμό. Μιας και μιλάτε για τουρισμό, εάν θα σας επισκεφθούμε τουριστικά, είμαστε καλυμμένοι, δηλαδή υπάρχουν κλίνες, υπάρχουν... Βεβαίως καλυμμένοι και σε πολύ καλά ξενοδοχεία, πολύ καθαρά. Στις οθόνες μας είδαμε και μία λίμνη, έχετε και λίμνη? Έχουμε τρεις λίμνες. Τρεις λίμνες. Τεχνητές. Ναι. Και μία είναι η Βεγορίτιδα, την οποία τη βλέπουμε από ψηλά. Τώρα αυτό τον καιρό είναι κατά πράσινη η φύση, έτσι? Είμαστε, ναι, είναι καλή εποχή. Εάν... Και όλες οι εποχές έχουν τις ομορφιές τους. Εάν θελήσουμε να φάμε... Ειδικά το χωριό μας έχει πολύ ωραίες τοποθεσίες. Εάν θελήσουμε να φάμε, ταβέρνες υπάρχουν να εξυπηρετήσουν? Για να φάτε. Έχουμε εστιατόρια μέσα στο χωριό. Υπάρχει και το αναψυκτήριο πιο ψηλά. Είναι πανέμορφα όλα. Και φαγητά παραδοσιακά. Με πολύ αγάπη μιλάτε για τον τόπο σας και τονίζετε συνεχώς τη λέξη όμορφο. Εμείς θα σας πιστέψουμε. Θα το γνωρίσετε. Όταν βλέπουμε ήδη εμείς εικόνες. Κάποτε αποφασίσετε να έρθετε στην Παναγίτσα, ναι, θα γνωρίσετε και τον τόπο και τους κατοίκους. Μια παραδοσιακή χαρακτηριστική γεύση του τόπου, ένα φαγητό δηλαδή που θα πρέπει οπωσδήποτε να φάμε. Λέμε για παραδοσιακά. Εμείς τα παραδοσιακά μας είναι ποντιακά. Τώρα αν επιθυμεί κάποιος να φάει σειρών, ναι, θα το φάει, σιρών. Σιρών. Αυτό το καταλαβαίνουν οι πόντοι. Όποιος το ακούει από τους ποντίους, τι είναι αυτό, θα καταλάβει. Ακριβώς. Είναι ένα φαγητό που γίνεται από φύλλα, με φυλόβεργα. Ψήνεται στο σάτ, κόβεται σε ροδέλες, ναι, και το βάζουμε σε ταψί και το περιχύνουμε με στραγγιστό γιαούρτι. Το οποίο το λέμε φασκετάν εμείς το γιαούρτι αυτό, το αποβουτυρωμένο. Και αγελαδινό βούτυρο και βάζουμε πάνω. Αυτό είναι το παραδοσιακό που έχουμε εμείς. Δηλαδή, άλλο από κρέατα και τέτοια δεν λέω. Πάντως αυτό που βλέπουμε είναι ότι πραγματικά απολαμβάνεις φύση. Αν θα έρθουμε δηλαδή εκεί, θα απολαύσουμε φύση. Το βουνό, τις λίμνες όπου είπατε, τα παραδοσιακά σπίτια που βλέπουμε στους οθόνες μας, πέτρα βλέπουμε. Ναι, λίγα μείναν πέτρινα. Για να το φανταστούμε τώρα, όλο αυτό είναι καλυμμένο από χιόνι το χειμώνα. Το χειμώνα καλύπτεται και πολλές φορές είναι αρκετό το ύψος του χιονιού. Είναι κάτασπρα όλα. Και πανέμορφα. Πανέμορφα, βεβαίως. Τώρα, μας μιλήσατε για τα φαγητά, είδαμε την εικόνα. Αν θέλουμε και ένα γλυκάκι να φάμε, υπάρχουν παραδοσιακά προϊόντα στον τόπο σας. Παραδοσιακά γλυκά, να σας πω ότι έχω εγώ ένα μαγαζάκι εδώ στην Παναγίτσα. Με φρούτα, μαρμελάδες από φρούτα του δάσους. Ό,τι παράγει η Παναγίτσα. Τι βγάζει δηλαδή η Παναγίτσα? Μήλο. Ναι. Το έχουμε σε γλυκό. Κεράσι, ναι, βύσσινο, σίκο, τι να πω άλλα, πολλά κι άλλα. Το μόνο που έχουμε από την Κρήτη είναι το πορτοκάλι. Το πορτοκάλι είναι από την Κρήτη? Το οποίο και εμείς το νοσταλγούμε εδώ γιατί δεν έχουμε πορτοκάλια. Έτσι. Κυρία Κρητίδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και θα σας περιμένουμε να μας επισκεφτείτε. Έτσι, να είστε καλά. Ακούσαμε λοιπόν κάτοικο της Παναγίτσας, μας μίλησε για τον τόπο της. Φυσικά τόνιζε διαρκώς τη λέξη πανέμορφο, καθώς έτσι αισθάνεται. Εάν το πιστεύει λοιπόν, το πιστεύουμε και εμείς. Είδαμε και τις εικόνες στις οθόνες μας. Ενημερωθήκαμε λοιπόν για τον τόπο που είναι δίπλα στο χιονοδρομικό κέντρο του Καϊμάκ Τσαλάν, στο όρος Βόρα λοιπόν. Εκεί είδαμε λίμνες, είδαμε καταπληκτική φύση. Ένας τόπος που κρατάει ακόμη το παραδοσιακό του στοιχείο και ένας τόπος που το χειμώνα φοράει τα, θα λέγαμε, τα καλά του. Ο χειμώνας πάει πολύ σε αυτόν τον τόπο, καθώς είναι καλυμμένος από χιόνι. Όλα τα πέτρινα δρομάκια που είδαμε γίνονται και πίστες χιονιού, χιονοδρομικές πίστες στο κέντρο του χωριού. Παναγίτσα λοιπόν του νομού Πέλλας. Πάμε τώρα στις αθηναϊκές εφημερίδες. Ξεκινούμε από τον αδέσμευτο τύπο του Δημήτρη Ρίζου. Αναγνωρίζονται ως μισθωτοί η απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου για 33.000 συμβασιούχους του δημοσίου και ανοίγει ο δρόμος για την καταβολή δώρου, αδείας και εορτών για τους 33.000 αυτούς συμβασιούχους. Το ΙΚΑ χάρισε 300.000 ευρώ για ενίκιο στην Γλυφάδα, αγνώρισε το διαγωνισμό και πληρώνει 46.000 ευρώ, ενώ είχε αποτέλεσμα για 13.000 ευρώ το μήνα. Αποκλειστικό θέμα της εφημερίδας αδέσμευτου τύπου. Δίπλα ακριβώς ανοίγει το επάγγελμα του Περιπτερά, ενώ άλλα θέματα από το πρωτοσέλιδο. Απόβαση Τσίπρα στην ΔΕΘ. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης βρίσκεται σήμερα ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Αλέξης Τσίπρας. Μετεγραφές φοιτητών στις πόλεις κατοικίας τους καλούν τον Υπουργό Παιδείας να εξετάσει πρόταση για την ανακούφιση των φτωχών οικογενειών. Μια πολύ καλή πρόταση, θα λέγαμε, την οποία εξετάζει το Υπουργείο. Οργισμένη διάψευση στουρνάρα μετά την κάφα του Έλληνα εκπροσώπου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου περί τρίτου πακέτου διάσωσης. Είχε δηλώσει λοιπόν ο εκπρόσωπος για τρίτο πακέτο, φαίνεται πως είχε δηλώσει. Τελικά ο κύριος Στουρνάρας, ο Υπουργός Οικονομίας, το διέψευσε και μάλιστα εξοργισμένος, όπως γράφει και η εφημερίδα σήμερα. Έρχονται βροχές, καταιγίδες και μπουφόρ. Τα φαινόμενα λοιπόν εντείνονται από σήμερα, όπως σας είπαμε. Πολιόρκησαν το Υπουργείο Οικονομικών, τυφλή και παραπληγική. 24ωρη απεργία αποφάσισαν ΓΕΣΕΑ ΔΕΔΗ στις 26 Σεπτεμβρίου. Αφήνουμε τον αδέσμευτο τύπο, θα πάμε στην Αυγή. Σε άτακτη υποχώρηση, ο κεντρικός τίτλος, Σαμαράς και Βενιζέλος απέσυραν την τροπολογία για τη Siemens, διαβλέποντας απόρριψή της κατά την ονομαστική ψηφοφορία που είχε ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο 23,6% η ανεργία, στο 60% στις νέες γυναίκες και ακριβώς κάτω άλλο ένα θέμα, κραυγή αγωνίας των αναπήρων, μάθημα ζωής και αγώνα έδωσαν τυφλή και παραπληγική έξω από το Υπουργείο Οικονομικών που συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν. Βλέπουμε εδώ και την σχετική φωτογραφία. Πάμε στη Βραδινή. Κονδύλια 750 εκατομμυρίων ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έγνεση ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η συμφωνία λοιπόν προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα χορηγήσει 1,44 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος του 2015. Κεντρικός τίτλος: ξεμπλοκάρουν οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί με στόχο την άμεση αξιοποίηση. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος ζητά από τους ενδιαφερόμενους φορείς να συμπληρώσουν το καταγραφικό δελτίο μέχρι την επόμενη Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου, σε μια προσπάθεια να αποτυπωθεί η ταυτότητα του κάθε συνεταιρισμού. Θύελα για το νέο κούρεμα, η διάψευση από τον κύριο Στουρνάρα λοιπόν ήρθε για το κούρεμα του χρέους μας. Διαγράφει ο κύριος Κουτσιούκης, αναμένεται συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Στη Νέα Δημοκρατία λοιπόν, το συνδικαλιστικό μέλος, ο κύριος Κουτσιούκης διαγράφει. Υπουργείο Παιδείας, αύξηση κλινών στις εστίες, μέτρα για στήριξη φοιτητών και εκπαιδευτικών και απελευθερώνονται και τα περίπτερα. Ένα από το Υπουργείο Άμυνας λοιπόν, εκεί που ανήκουν τα περίπτερα, σφοδρές αντιδράσεις από την Ένωση Καπνοπολών και Περιπτερούχων. Πάμε τώρα στο Έθνος. Κεντρική σελίδα, κεντρικό θέμα, με συγχωρείτε, στο Έθνος. Παράταση ψηφίζουν Γαλλία και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Την επόμενη εβδομάδα η τελική απόφαση για το πακέτο των 11,5 δισεκατομμυρίων. Δίπλα ακριβώς Εμπορική Τράπεζα, μία νύφη για τρεις μνηστήρες. Θεσσαλία, Χρυσάφη, τα Δημητριακά και ο Ιερός Πόλεμος με τις αγριώτες κατά των ΗΠΑ. Ακόμα ένα θέμα που απασχολεί το πρωτοσέλιδο του Έθνος. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Μήνυμα Βρυξελών για Ευρωομόλογο. Κεντρικός τίτλος για σήμερα. Συντονισμένες κινήσεις στήριξης για Ελλάδα και Ευρώ. Σχέδιο για κοινή διαχείριση μέρους του δημοσίου χρέους της Ευρωζώνης θα προτείνει ο Ρομπέι στην Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου. Επίσκεψη Μοσκοβισή, θετικό σήμα για επιμήκυνση, ανοιχτό το ενδεχόμενο για κούρεμα των ελληνικών ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Άναψε φωτιές ο Έλληνας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τρίτο πακέτο βοήθειας, ο κ. Κατσαμπάς λοιπόν, το βλέπουμε στη φωτογραφία. Ο κ. Στουρνάς, πάλι λέμε πως διέψευσε αυτό την πιθανότητα.
Η Ελβετία δεν δίνει τους πολιτικούς μεγαλοκαταθέτες. Online σύνδεση ταμιακών μηχανών με την εφορία, μια υπουργική απόφαση, ακόμη μια υπουργική απόφαση. Σε Ιεμένη και Λιβύη, στόχος οι πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών για το φιλμ κατά του Ισλάμ. Και απελευθερώνεται το επάγγελμα του περιπτερά, ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο αναδεικνύει ο Ελεύθερος Τύπος σήμερα και κάποιες ακόμη εφημερίδες. Ανακαλύφθηκε ο ομαδικός τάφος αγνοουμένων στα κατεχόμενα. Στην Κύπρο, λοιπόν, θα δούμε αυτό το θέμα, καθώς δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη επίσημα πως πρόκειται για αγνοούμενους από την τουρκική εισβολή του 1974. Στην Κύπρο, λοιπόν, βρήκαν νέο ομαδικό τάφο στα κατεχόμενα. Διαβάζουμε. Ομαδικός τάφος αγνοωμένων εντοπίστηκε στα κατεχόμενα από τον Ατήλα, κυπριακά εδάφη. Αν και μερίδα του κυπριακού τύπου κάνει λόγο για το μεγαλύτερο ομαδικό τάφο που έχει βρεθεί ως τώρα και μάλιστα αναφέρει ότι πρόκειται για πολλές δεκάδες αγνοωμένων της τουρκικής εισβολής το 1974, οι επίσημες δημοσιεύσεις που γίνονται δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Άγνωστο επίσης παραμένει αν πρόκειται για αγνοούμενους της τουρκικής εισβολής. Και συνεχίζουμε να διαβάζουμε. Σύμφωνα με πληροφορίες, στα κατεχόμενα τουρκοκύπρια μέλος της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοωμένους, σε αυτή την επιτροπή συμμετέχουν ένας Ελληνοκύπριος, μια Τουρκοκύπρια και ένας εκπρόσωπος του ΟΗΕ, η Κιουλτέν Κιουτσούκ, λοιπόν, φέρεται να είπε πως δεν είναι ο μεγαλύτερος ομαδικός τάφος που έχει βρεθεί και πως οι εκτιμήσεις είναι ότι εκεί έχουν θαυτεί περί τους 10 ανθρώπους, ως γνωστό. Στο παρελθόν έχουν βρεθεί τάφοι με 40 και πλέον νεκρούς. Το ίδιο φέρεται να είπε και ο Ελληνοκύπριος μέλος της Επιτροπής, Αριστοτέλους. Επίσης, οι Ελληνοκύπριοι, οι οποίοι έχουν μεγάλη εμπειρία στο θέμα των αγνοωμένων, μιλώντας στην εφημερίδα, εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους ως προς το εάν πρόκειται για αγνοωμένους της τουρκικής εισβολής ή είναι θύματα συγκρούσεων που έγιναν στη Μεγαλόνησο πολύ πριν το 1974. Βρήκαν λοιπόν ομαδικό τάφο στα κατεχόμενα και παραμένει άγνωστο αν πρόκειται για αγνοωμένους από την τουρκική εισβολή. Και βλέπουμε εδώ και σχετική φωτογραφία από το μαρτυρικό νησί το 1974. Αλλάζουμε σελίδα αφού κάνουμε μια στάση στην διπλανή. Συσίτια λοιπόν και για τους δασκάλους αλλά και για τους καθηγητές, δωρεάν φαγητό στους ξενιτεμένους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς θα σερβίρει σε εισαγωγικά το Υπουργείο Παιδείας. Βλέπουμε εδώ και τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Αρβανιτόπουλο, ο οποίος διαβεβαιώνει ότι οι φοιτητικές λέσχες που πέρυσι δεν ήταν σε θέση να εξυπηρετήσουν όλους τους δικαιούχους φοιτητές, φέτος θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν και περίπου 5.000 εκπαιδευτικούς. Αλλάζουμε σελίδα στην εφημερίδα και θα σταματήσουμε σε ένα ακόμη δημοσίευμα για τον Θαλίτο Μιλίσιο. Τώρα θα μιλήσουμε. Το Ατμόπλοιο Πλωτό Μουσείο, λοιπόν, το πρώτο καλωδιακό ελληνικό πλοίο. Αρμενίζοντας λοιπόν στην ιστορία, ένα Ατμόπλοιο Πλωτό Μουσείο, το βλέπουμε σε φωτογραφίες, με ιστορία 103 ετών. Επί χρόνια όργωνε τις ελληνικές θάλασσες και πόντιζε τα καλώδια του ΟΤΕ, συνδέοντας τηλεφωνικά τους κατοίκους των νησιών με τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι το παλαιότερο πλοίο καταχωρημένο στα ελληνικά νεολόγια, με υψηλή στάθμη τεχνικές προδιαγραφές, αφού βλέπετε και το εσωτερικό του, μέχρι και σήμερα, παραμένει σε πολύ καλή κατάσταση. Το 1909 παραδόθηκε στις 31 Μαρτίου το συγκεκριμένο πλοίο, καθελκύθηκε το 1908. Το πλοίο λοιπόν, που είναι το παλαιότερο, όπως σας είπαμε, στα ελληνικά νεολόγια, είναι το μοναδικό καλωδιακό ατμόπλοιο στον κόσμο. Θαλίσσο Μιλίσιος ονομάζεται, το οποίο είναι το παλαιότερο, όπως σας είπαμε, καταχωρημένο. Σε πρωταγωνιστικό ρόλο λοιπόν θα μπει για κάποιες εργασίες αναπαλαίωσης, ώστε να είναι επισκέψιμο και πάλι. Σαν μουσείο λοιπόν, ο κόσμος να μπορεί να το επισκέπτεται, είναι ένα κομμάτι της ιστορίας άλλωστε του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Στο σημείο αυτό θα μιλήσουμε για το θέμα που σας είχαμε αναφέρει στην αρχή. Θα πάμε τώρα να συνδεθούμε τηλεφωνικά με την Κυψέλη Μαθίας. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Κωνσταντίνο Ντούλια, επιχειρηματίας της περιοχής, επιχειρηματίας Κράνα συγκεκριμένα. Καλησπέρα, κύριε Ντούλια. Καλησπέρα σας, κύριε Κυματίδα. Κάποιες καινοτόμες δράσεις λοιπόν στον αγροτικό τομέα. Εσείς το έχετε ξεκινήσει αυτό εδώ και καιρό. Πάρα πολύ καιρό. Εμείς... Η ιδέα γεννήθηκε το 1985. Είχαμε κρανιές στο οικόπεδό μας στο σπίτι. Mm-hmm. Αγαπούσαμε πολύ τα προϊόντα κράνου που τα έφτιαχνε η μητέρα μου πάρα πολύ ωραία. Και δεν τις αφήναμε το χειμώνα για κεράσματα, τις τα κλέβαμε. Είναι γνωστό πάντως το κράνο ότι γίνεται πολύ ωραίο λικέρ. Γεννήθηκε η ιδέα από το εξής, ότι σε αυτά τα δέντρα μόνο παίρνουμε, δεν τα δίνουμε τίποτα. Mm-hmm. Ποτίζαμε τα λουλούδια και ποτιζόταν και τα δέντρα. Ναι. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα και άρχισα την έρευνα για τον προπλασιασμό, ο οποίος ήταν πάρα πολύ δύσκολος, για να φτάσουμε στο σημείο μετά να αποφασίσω να βάλω το χωράφι, αυτό που είχαμε, ένα πολύ άγωνο χωράφι σε μια πλαγιά που δεν παίρναμε σιτάρι καθόλου σχεδόν. Και έτσι έκανα τον κρανεώνα, δημιούργησα
είναι η μητρική φάρμα, δεν είναι παραγωγή καρπού. Παίρνουμε βέβαια και πολύ καρπό, αλλά κυρίως μας ενδιαφέρουν τα εμβόλια, γιατί έχουμε και το φυτώριο για τις ποικιλίες που είναι οι πρώτες και μοναδικές ποικιλίες ελληνικές κατοχυρωμένες παγκοσμίως. Αυτή τη στιγμή έχουν μπει σε διάφορα σημεία της Ελλάδας, κυρίως από Θράκη και μέχρι Ήπειρο, στη Μακεδονία γενικά, με πρωτεύοντα ρόλο παίζει ο νομός Κοζάνη στα περισσότερα στρέμματα. Έχουμε βάλει πάνω από 1000 στρέμματα και προχωράμε ακάθεκτα. Χθες λοιπόν, για να πούμε και για τους τηλεθεατές, είστε ένας από τους 14 επιχειρηματίες που παρουσιάσατε χθες στη Θεσσαλονίκη τις επιτυχημένες αυτές καινοτόμες δράσεις. Ακριβώς. Ήταν μια ημερίδα που έγινε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τίτλο «Επιγυρίστε ελληνικά». Επιγυρίστε, έτσι. Επιγυρίστε. Ναι. Από πάρα πολύ ωραίος τίτλος. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραίος τίτλος, μ' άρεσε πάρα πολύ. Είναι και σύμφωνα με τα αυτά που έχουμε σήμερα, που θέλει ο κόσμος να γυρίσει πίσω στα χωράφια τα εγκαταλελειμμένα, ειδικά στα ορεινά μέρη της Ελλάδος. Ήταν πολύ επιτυχημένος ο τίτλος της ημερίδας. Είναι δηλαδή εκεί στην Κυψέλη Μαθίας θα συναντήσουμε τον πρώτο βιολογικό κρανεώνα στον κόσμο. Έτσι λέγεται. Λέγεται ότι δεν υπάρχει πουθενά αλλού, διότι πουθενά αλλού δεν καλλιεργούν κράνα, παρά μόνο μαζεύουν από τα βουνά και αυτοί, όπως μαζεύουν και από εδώ στην Ελλάδα. Τα έχουν για καλοπιστικά. Έτσι. Ή να φτιάξουν το λικέρ που όλοι γνωρίζουμε από τις γιαγιάδες μας, ίσως. Εδώ στην Ελλάδα, έτσι. Ναι, η Ελλάδα, έτσι. Ξέρουν, αλλού δεν τα γνωρίζουν τη χρήση τους. Mm-hmm. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Ντούλια. Ο κύριος Ντούλιας είναι στην Κυψέλη Μαθίας. Έμεινε στον τόπο του. Έχει κάνει τον πρώτο βιολογικό κρανεώνα στον κόσμο. Εκεί λοιπόν και ασχολείται με την κράνα. Πάμε στην Ελλάδα αύριο. Κεντρικός τίτλος. Λευκή πετσέτα από ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ για την Χρυσή Αυγή. Το ΠΑΣΟΚ μπέρδεψε την ώρα και απουσίαζε από την Επιτροπή Δεοντολογίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ δεν υπερψήφισαν την πρόταση της κυβέρνησης για καταστολή και πρόληψη της φασιστικής βίας των ταγμάτων εφόδου. Λευκό ψήφισαν συγκεκριμένα. Συνεχίζει την τακτική των διαγραφών ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Συνέντευξη Μίκη Θεοδωράκη. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι πολιτικοί μας υπήρξαν και είναι η καταστροφή της Ελλάδας. Προσδοκώ τη σωτηρία της πατρίδας μου. Τη λύση μπορεί να τη δώσει μονάχα η δύναμη του ενωμένου λαού, είπε, ενώ δεν εξαίρεσε κανέναν πολιτικό από την καταστροφή της Ελλάδας, που ευθύνεται για την καταστροφή της Ελλάδας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τώρα, πάμε στο εσωτερικό της Ελλάδας αύριο για να ενημερωθούμε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο σχολείο οι δυσλεκτικοί μαθητές. Η δυσλεξία λοιπόν δεν έχει κανένα λόγο να είναι παρεξηγημένη. Ένα εξαιρετικό δημοσίευμα της εφημερίδας, το οποίο υπογράφουν η Φραντζέσκα Καραγιάννη, κλινική ψυχολόγος, και η Μανουσία Κυπρέου, κοινωνιολόγος ψυχολόγος. Η δυσκολία στο σχολείο λοιπόν, αλλά όχι και στη ζωή. Ο κόσμος των δυσλεκτικών παιδιών δεν διαφέρει από των υπολείπων. Η δυσκολία να επεξεργαστούν τη γλώσσα δεν τα περιορίζουν να διεκδικήσουν τη ζωή και όλα όσα ονειρεύονται. Μία, θα λέγαμε, ένας τομέας, η δυσλεξία, όπου πάρα πολλοί είναι παραπληροφορημένοι. Γίνονται βήματα σιγά σιγά και την καλύτερη πληροφόρηση. Η κακή πολλές φορές λοιπόν επίδοση στο σχολείο δεν είναι επιλογή τους, αλλά αποτέλεσμα των δυσκολιών τους. Τα ελλείμματά τους μπορεί να τα ξεπεράσουν μέσα από την ανεπτυγμένη τους οπτική και ακουστική αντίληψη. Η δυσλεξία ανήκει στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Πλήττει το 15% του γενικού πληθυσμού, δηλαδή 1 στα 7 παιδιά πάσχει από δυσλεξία. Τα αγόρια έχουν προβάδισμα, καθώς στα 5 παιδιά τα 4 είναι αγόρια. Τώρα κάτι, μια μικρή, ξεχωρίζουμε ένα από το δημοσίευμα. Ο γνωστός, αυτό που γνωρίζουν περισσότερο, ότι η δυσλεξία συνήθως συνδέεται με ένα χαμηλό νοητικό δυναμικό, δεν ισχύει φυσικά. Να πούμε ότι συνδέεται πολλές φορές με ένα χαρισματικό IQ. Ο γνωστός άλλωστε σε όλους Αϊνστάιν ήταν δυσλεκτικός. Ένα δημοσίευμα λοιπόν εξαιρετικό της εφημερίδας Ελλάδα αύριο. Πάμε στην Εστία. Κεντρικός τίτλος για σήμερα. Συνταγή καταστροφής στη φορολογία. Περίπλοκο σύστημα σε ειδηνιακή αλλαγή. Και η σκληρότητα της συμπόνιας. Ένα άρθρο του Κώστα Χριστίδη στην κεντρική σελίδα της Εστίας. Πάμε στην Καθημερινή.
Νέα επίθεση σε πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Βλέπουμε και τη φωτογραφία από τα επεισόδια λοιπόν. Τους εξαγριωμένους διαδηλωτές υπερπηδούν το φράχτη ασφαλείας της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ιεμένη. Χθες έγινε αυτό. Το πλήθος αποθήθηκε εν τέλει από τους φρυρούς, οι οποίοι δεν δίστασαν να κάνουν χρήση πραγματικών πυρών. Κάτω άλλη μια φωτογραφία προς κυβέρνηση Ρούτε εργατικών στην Ολλανδία. Ο Ολλανδός πρωθυπουργός λοιπόν, Μαρκ Ρούτε, χαιρετά τους υποστηρικτές του μετά την επικράτηση του κόμματός του στις βουλευτικές εκλογές της Τετάρτης. Ο φιλελεύθερος Ρούτε αναμένεται να παραμείνει στο αξίωμά του, αλλάζοντας το κυβερνητικό εταίρο, καθώς οι χριστιανοδημοκράτες πιθανολογείται ότι θα αντικατασταθούν στην κυβέρνηση από τους εργατικούς, που τερμάτισαν δεύτεροι. Αυτό είναι άλλωστε και το σωστό. Επιμένουν οι γιατροί ΕΟΠΗ έως την Τετάρτη, παρά τη δήλωση Σαλμά. Συνέχιση λοιπόν της αναστολής δωρεάν περίθαλψης των ασφαλισμένων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για άλλη μια εβδομάδα μέχρι την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου. Όπως σας είπαμε, οι φαρμακοποιοί από το Σάββατο κανονικά δίνουν φάρμακα. Για Γερμανούς κατακτητές μίλησε ο Υπουργός Άμυνας, αίσθηση στη Βουλή. Διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία ηγετικός τέλεχος της ΔΑΚΕ, μετά τις αποδοκιμασίες λοιπόν, ο πρόεδρος της ΔΑΚΕ ιδιωτικού τομέα Νίκος Κουτσιούκης. Χθες λοιπόν διαγράφει: η Ελλάδα θα χρειαστεί πρόσθετη χρηματοδότηση, η δήλωση του Θάνου Κατσαμπά, η οποία διαψεύστηκε όπως σας είπαμε, και απεσύρθη η τροπολογία της Siemens. Φόβη καταψήφισης, υπό τον φόβο της καταψήφισης από τη Δημοκρατική Αριστερά αλλά και από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στη διαδικασία ονομαστικής ψηφοφορίας, αποσύρθηκε χθες από τη Βουλή η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό του ελληνικού δημοσίου με την Siemens. Πάμε στον ρίζο σπάστη. Κεντρικός τίτλος: να γίνει υπόθεση των εργατών η απεργία στις 26 Σεπτέμβρη. Η γενική απεργία λοιπόν, και σε ΑΔΔ, στις 26 Σεπτεμβρίου. Και χιλιάδες λαού και νεολαία σε χθεσινές εκδηλώσεις του Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Πάμε στα νέα. Ένεση 1,7 δισεκατομμυρίων έρχονται τα πρώτα κονδύλια. Ξεπαγώνει η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τα έργα στους μεγάλους οδικούς άξονες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα ενεργειακά προγράμματα. Βλέπουμε λοιπόν και τη σχετική φωτογραφία εδώ με τον κύριο Στουρνάρα, τον υπουργό τον κύριο Στουρνάρα. Συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Βέρνερ Χόγκερ. Η συνάντησή τους εδώ. Άγριος καυγάς Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ για τη Χρυσή Αυγή στη Βουλή. Αντιαμερικανικό τσουνάμι στον αραβικό κόσμο. Έτσι λοιπόν πάμε στο εσωτερικό των νέων. Στο εσωτερικό για να μείνουμε σε... Να αναφερθούμε και πάλι, όπως και χθες, στα 90 χρόνια από την καταστροφή της Σμύρνης. 90 χρόνια λοιπόν, βλέπετε και η 4Ε προβάλλει ειδικά αφιερώματα, ειδικές εκπομπές λοιπόν για τα 90 χρόνια. Γεννήθηκα εδώ, όμως πατρίδα μου είναι η Σμύρνη. Ο Δημήτρης Γιουλουστάνης, πρόεδρος της βραβευμένης από την Ακαδημία Αθηνών, ιδρυθήσα το 1929, Ένωσης Σμυρναίων, Νίκαιας και Πειραιά. Ένα δισέλιδο αφιέρωμα εδώ και δίπλα ακριβώς κάτι το οποίο ξεχωρίσαμε. Την κόρη του Αμερικανού προξένου στην πόλη το 1922, την Νάνση Χόρτον λοιπόν, την κόρη του Τζόρτζ Χόρτον, ήταν ο Αμερικανός πρέσβης λοιπόν, ο οποίος κατέγραψε, έχει και πολλές καταγραφές σχετικά με την επίθεση στη Σμύρνη, με την καταστροφή της Σμύρνης. Τα νέα λοιπόν συνάντησαν την κόρη, τη βλέπουμε εδώ στην φωτογραφία, του Αμερικανού προξένου στη Σμύρνη το 1922, ο Τζόρτζ Χόρτον. Την τελευταία δεκαετία ζει μόνιμα στην Ελλάδα, συνεχίζει να διαδίδει το συγγραφικό έργο αλλά και τις ιδέες του φιλέλληνα πατέρα της, ηλικία 100 ετών σήμερα, η μικρότερη κόρη του Τζόρτζ Χόρτον, του διπλωμάτη λοιπόν, ο οποίος ήταν στη Σμύρνη το 1922, ο Αμερικανός πρόξενος. Η κόρη του λοιπόν, η οποία συνεχίζει να διαδίδει τις ιδέες, η μικρότερη κόρη του διπλωμάτη, την απέκτησε με Ελληνίδα ο Τζόρτζ Χόρτον. Τρίτη κατά σειρά η σύζυγός του Εκατερίνης Ιακοπούλου, στην καταστροφή της Σμύρνης ήταν 10 ετών. Τότε ο πατέρας είχε φροντίσει η κόρη του να βρίσκεται στην Ελλάδα, λένε οι άνθρωποι του περιβάλλοντος της. Σήμερα προσφέρει η ίδια σε άπτεστα ελληνικά στην εφημερίδα. Δεν θυμάται λεπτομέρειες βέβαια από τότε, αλλά γνωρίζει για το συγγραφικό έργο του πατέρα της και προσπαθεί να το διαδώσει με κάθε τρόπο. Λοιπόν, η 100 ετών σήμερα κόρη, μικρότερη κόρη του Τζόρτζ Χόρτον. Στο εσωτερικό τώρα των νέων θα σταματήσουμε σε μία φωτογραφία και με αυτόν τον τρόπο θα κλείσουμε το ξεφύλισμα του ημερήσιου τύπου. Μια φωτογραφία λοιπόν με έναν σκύλο, όχι οποιονδήποτε σκύλο. Πρώτο μπόι παγκοσμίως, ο Δίας. Δίας ονομάζεται το σκυλί που βλέπετε στη φωτογραφία. Ο μεγάλος φιλικός γίγαντας φωτογραφίας λοιπόν είναι λίγο διαφορετικός από αυτόν που περιγράφει ο Ρόαλντ Ντάλ στο ομώνυμο βιβλίο του. Όμως μοιράζονται αρκετά χαρακτηριστικά. Έτσι και οι δύο φιλικοί, ευγενικοί και τεράστιοι, εξαιρετικά φιλικός είναι. Και δείτε λοιπόν το μέγεθός του.
ο Δίας, όπως τον φωνάζουν οι ιδιοκτήτες του, ανακηρύχθηκε από το βιβλίο των ρεκόρ Guinness ο ψηλότερος σκύλος του κόσμου. 1,12 είναι το ύψος του, λοιπόν. Βλέπετε με τον άνθρωπο πόσο ακριβώς είναι. Φυσικά μας σηκωθεί, ξεπερνάει κατά πολύ το ύψος της κοπέλας που βρίσκεται δίπλα. Είναι ο ψηλότερος λοιπόν σκύλος του κόσμου, 1,12, ζυγίζει 70 κιλά και όταν ανασηκώνεται στα πίσω πόδια του, 2,23 μέτρα φτάνει. Ο τριών ετών σκύλων, μόλις τριών ετών είναι ο σκύλος, μένει στο Μίσιγκαν και η ιδιοκτήτριά του, Ντενίς Ντόρλανγκ, τη βλέπουμε στη φωτογραφία, τον περιγράφει ως ευγενικό, πολύ φιλικό και ότι αγαπάει ιδιαίτερος τα παιδιά. Το βλέπουμε εδώ, πραγματικά ένας πολύ μεγάλος σκύλος και πόσο δύσκολο μάλλον θα είναι να τον έχεις ένα διαμέρισμα αυτόν, φανταστείτε. Πάμε τώρα σε αυτό το σημείο να σας δείξουμε τους τρόπους επικοινωνίας με τον τηλεοπτικό μας σταθμό. Μπορείτε να καλείτε στο 2317-29-219, δίπλα ακριβώς βλέπετε τον αριθμό fax, ενώ ακριβώς από κάτω το email info@tv4y.gr. Μπορείτε επίσης να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του τηλεοπτικού μας σταθμού www.tv4y.gr. Εκεί ενημερώνεστε για το πρόγραμμά μας τόσο για Ελλάδα όσο και για εξωτερικό, όπου και αν προβάλλετε το σήμα της 4y και φυσικά μας βλέπετε και μέσω live streaming. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας τη Δευτέρα.